Κανένας τόπος καθαγιαστής υπό της αγάπης του Θεού και ανυψωθείς υπερ πάσαν φθοράν είναι και ο υψίκορμος άθος, το αγιώνυμον και ευλογημένον όρος. Εν το τόπο αυτό το Αγίου Όρη, ο χρόνος συνετρίβει. Παρελθόν δε και παρόν συναντώνται εις ένα ύψιστον ιδεώδες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άμα δε και ακαταγόνιστος αυτής δύναμης, θριαμβεύει εν τις ψυχές οσίων πατέρων, ταπεινών μοναχών, ή την εσαχθέντες μεταξύ ουρανού και γης, δια της κατά Χριστόν ασκήσεως και αγιότητος, συνανύψωσαν και των τόπων, ενώ τα θεία παλέσματα της αιρετής επέτυχον. Άγγελοι και αγγέλοι συνομιλήσαντες εν το όρι αγωνιζόμενοι και εν ουρανού ατελειωθέντες. Θα ακούσουν τους μυστικούς ψιθύρους της θεοθύσης ψυχής και θα θαυμάσουν την έκπαγλον ωραιότητα ενός κόσμου ιδιομόρφου, αποτελούντος την ευγενεστέραν και πνευματικότεραν άμα βίωσιν της κατά Χριστόν ζωής και τελειότητος. Μη συναντωμένην ουδέν σμικρογραφία εν το πολυμερίμνο και πολυθορύβο βίο της φευγαλαίας καθημερινότητος. Θα ενωτιστούν βηματισμούς Αγίων Πατριαρχών, Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, αλλά και την αγωνιστική δραστηριότητα οσιομαρτύρων και ομολογητών. Αραμιξάντων, τους ιδρώτας της ασκήσεως με τα τίμια αίματα των υπέρ της Ορθοδοξίας μαρτυρίας των. Και τότε θα ομολογήσουν ότι όντως το Άγιον Όρος κατενίκησε την φθοράν και τον όλεθρον και υψούται επί της γης ως ακαταγόνιστον προπύργιον της Ορθοδοξίας και του έθνους, αφού θα ακουστεί ως εσχάτη φωνή πριν εισέτει το σχήμα του κόσμου τούτου παρέλθει το νενικήκαμεν των θείων μαραθωνοδρόμων της Ορθοδόξου πίστεως και ευσεβίας. Υπάρχουν όροι, άτινα ο βασιλεύς των ουρανών, προώρησεν εις εαυτού κατοίκησιν και επευλόγησε προς χρήσιν των τιμιωτάτων ανθρωπίνων σκοπών. Τι ούτων το Άγιον Όρος άθος. Ο ουρανός του Αγίου Όρους έχει τη γλαυκότητα παραδεισίας αυγής. Το αίαρ του φέρει εις τα σακοάς του μοναχού τα θεία απηχήματα των πνευματικών αρμονιών της εν ουρανής πανηγύρεως των πρωτοτόκων.
Εχημέρια καταιγίδες του Άθωνος ταράσουν συναρπαστικώς δια του μεγαλείου της αγριότητός των, την ειρήνη των ερημητών, και οι κυκλώνες του συνοδεύουν ηχηρόστα εκβαθέων των αγιοριτών. Τα άνθη του Αγίου Όρους έχουν ιδιαίτεραν χάριν. Η βλάστησης Γεωργιός αερίζει διά την ασλόγους κάλους, με την καλύπτουσαν εδημόνος την ιεράν και παρθενικήν γην δροσόδι πόαν. Η δαντελωτή κάβη του με τα σεχμηράς προεξοχάς έτεινες πυκνός το περισφύγκουν, συνδυαζομένη με την στριπνήν λευκότητα της αφροέσης θαλάσσης, η οποία πλήττει τα κράσπεδά των, φιλοτεχνούν μίαν δραματικήν εικόνα, άνωθεν ορωμένην και αποτελούσαν την πολυσήμαντον έκφρασην του μαρτυρικού βίου των μοναστών του, αλλά και την προσδοκία της δικαίας αντιδόσεως παρά του τιμητού των ηθικών αγώνων Κυρίου Ιησού. Έπειτα στην κομπή του βουνού το θαύμα, το αληθινό θαύμα. Εκείνο που δεν προσδοκούσατε πριν το δείτε και δεν το πιστεύετε όταν το βλέπετε. Η μονή χειμώνος πάθρα. Να είναι οικοδομημένη από ανθρώπους, αδύνατο. Είναι θαυματουργημένη από το Θεό. Και ο Θεός ακόμα θα ξαφνιάστηκε με το έργο. Και ο Θεός ακόμα μόνο για μια φορά μπορούσε έτσι να θαυματουργήσει. Το μοναστήρι πυργωμένο απάνω σε βράχο δεν επικοινωνεί με το άλλο βουνό παρά μονάχα από μια αθέα την πλευρά του. Είναι ολότελα απομονωμένο και σαν ανάαερο. Όταν περνούν από πάνω του τα μέθη, έγραψε κάποιος καλόγυρος, νομίζει κανείς ότι εκείνο μεν ίσκανται, εκείνο δεν φεύγει ολονέν εις τους εθέρας. Νομίζει κανείς ότι οικείται υπό όντων ψηλωθέντων πάθης ηλικής συναθίας, συντόμως δε παρασκευαζόντων την εις ουρανούς άνοδον.
Μονάχος βγήκε να περπατήσει στο περιβόλι της Παναγίας, στο ωραίο λιμόνα συνειρεθεί. Βουνά τριγύρω και αποκριάδες, κύματα, στο λιγόσεις του εδάφους. Αλλά πάλι λέω στην κορφή απόκρινες πλαγιές ανεβαίνουν. Πολύπλοκη αρχιτεκτονική των όγκων που σοριάστηκαν πάνω στις Τιτάνες. Κατά μεσής των αγρών εσυστολή βάζει το πόδι του επάνω στον πλούσιο τάπητα. Μέσα στο υγρό χορτάρι χάνει τα πόδια του. Δεν ξέρει ποιανού είναι μέλη. Δεν στηρίζεται στις αισθήσεις. Με τις αποχρώσεις της πρωίας, η μορφή του ξεστοχέται στο χαμολόι. Πρασινάδα όλων των πόνων, φύλλα ποικιλόσχημα και νύσχη, μαλωτή, τριχωτή, με αγκάθια, φύλλα με κλειμένα σπορία, νύσχη που βγάζουν γάλα, κόκκινα με νεξεδόνια και κρυσά, άσπρα λουλούδια σαν χωνιά, άσπρα και φούντες, δαχτυλίθρες, βελονάκια σαν καμιά γριά με φακιόλι, σαν άλλα πρόσωπα, πατράκια, λύκους, στυλάκια, λουλουδάκια μικρά, πολλά μαζί, σαν μπαλάκια τραμπιά, ψωμί των μπουλιών, σκόρπισμα δόξης απλώνεται, κέντημα πολύκλωνο, ψιλοδουλειά. Το χέρι του που δρέπει τα νύχια σαν αγγέλου, αγγίζει ένα άνθος, φτερά και τα δάχτυλα στίγματα, του υπέρου ταινίες πλατιές, τις γνώσεις οριμάζουν τη γύρη, που από το χέρι περνά στην καρδιά, ανασταίνοντας τον κόσμο του θαύματος. Στο ρέμα σημάτου που χλωρός ήλιος απλώνει τη γαλήνη, τρεμνά το χέρι του που μετρά των παρερχόμενων τη δίνει. Σαν μάζα πολύποδη το νερό κατατρώγει τα δάχτυλα. Θέαμα πολύμορφο την γλέουσα την Βαβυλώνια ποτίζει. Από το ρήπο της αμαρτίας προσεύχεται. Νερό που βαπτίζω το χέρι μου. Καθάρισέ με από όσα φιλοξενεί συμβάντα η σάρκα ατομικά, ώστε αγνός να είμαι αμέριμνος μέσα στον βίο τον πολύπλανκτο, κατά το παράδειγμα των πατέρων καθαροί που επέστρεψαν στον πλάστη. Μέσα από το μάτι μου, φρέαρα ανόρυκτο, αντλείται η μνήμη τους, ως κάπου μας κοβελούν ιερά και τίμια λείψανα, λουλούδια ανθρώπινα. Από όλες τις πηγές κατεβαίνεις νερό, να γεωργήσεις την έρημο. Τρέξε δροσερό και απ' τη βρύση αυτή με τον κισό αρχαίο μάρμαρο. Τρέξε τζιβαϊρικά, μάλαμα και διαμαντικά, να πλουτίσεις τη θάλασσα, να γίνει πλατύτερη. Καθοριστική πηγή απ' τα μάτια, για τον πόνο των ανθρώπων, ρέουν άφθονα τα δάκρυα, παραλάσσουν την όραση. Βλέπει διαφορετικά, μέσα στο τίποτα, στο τρίτιο πιθάρι, αναμφισβήτητη, μια άλλη πραγματικότητα. Έμπροσθεν του οποίου προπορεύονται δύο μανιάλια από τα εισοδικά, με λαμπάδες αναμένας, υπό δύο διακόνων βασταζόμενα, και κατόπιν από τον ηγούμενο, οι προηγούμενοι, οι ιερομόναχοι, οι εκκλησιαστικοί και οι γέροντες της Νάξος. Και ακολούθως όλοι οι πατέρες. Ψάλλει δε και ο πρωτοψάλτης το τροπάριον της τυχούς εισαιωτής με μέλος και κατάνοιξη. Και φάνοντες εις των διορισμένων τόπων της τραπέζης του κάθε τάγματος, αρχίζει ο διαβαστής και λέγει το «φάγονται πένετες» και τα λοιπά. Και ευλογεί ο καθηγούμενος, χτυπώντας και ο εφημέριος το κόνδιον εις των διορισμένων καιρών και ο διορισμένος των ανάπτης, όντας εις των διορισμένων άμβονα της τραπέζης, αναγινώσκει το κατά την εορτήν όλοι οι πατέρες τρόγους συνάρχαν σιωτήν ακροαζόμενοι της ανάπτης. Thank you.
Αφού φάγωσι δε όλοι οι πατέρες, δίδεται είδηση εις τον άνω ρηθέντα κανονάρχην και κατεβαίνει από τον άμβονα και στέκεται εις έναν τόπον διορισμένον. Και με το λίγον τον γκράζει ο ηγούμενος και πηγαινάμενος προς τον ηγούμενον λέγει πρώτον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ή τα διευχών του Αγίου Πατρός, κάνοντας μετανοίας δύο. Και πηγαίνουν προς τον οικούμενο λέγοντας το «Διευχών των Αγίων» και τα εξής. Έχοντας προετοιμασμένα εις την τράπεζα του οικουμένου δύο υψώματα της Παναγίας με δισκάλια και καλύματα ευτρεπισμένα, λέγον το καθήκον τροπάριο να διαβαστείς, και όντες όλοι ορθοί υψώνει ο τραπεζάρης τα υψώματα λέγοντας «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Το επτάωροφο μοναστήρι της Ιμονόπετρας είναι το πολυμηρότερο οικοδόμημα του Αγίου Όρους και ένα θαύμα στη μοναστηριακή αρχιτεκτονική. Στέκει κυριολεκτικά σκαρφαλωμένο πάνω σε ένα απότομο πύργινο βράχο και αγραντεύει με όλη την επιδυτικότητά του τη γαλάζια συνήθως θάλασσα της νότιο-δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Τιμάται στη γέννηση του Χριστού, 25 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση του οράματος του ιδρυτή. Η ίδρυση του μοναστηριού οφείλεται στον Όσιο Σίμωνα, που έζησε στο όρος στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα. Ειδικότερα ο Όσιος αυτός ασκήτευε εδώ κοντά όταν είδε ένα φως πάνω στο βράχο την νύχτα των Χριστουγέννων, από το οποίο οδηγούμενος ήρθε στο σημείο αυτό και άρχισε το κτίσιμο του μοναστηριού. Στο δύσκολο έργο του τον βοήθησαν και οι άλλοι μοναχοί που ήρθαν να μονάσουν κοντά του και που μερικοί από αυτούς διέθεσαν γι' αυτό και την ατομική τους περιουσία. Σύμφωνα όμως με μια σχετική παράδοση που αναφέρεται στο κτίσιμο της μονής, η πρώτη εκείνη ομάδα του Σίμωνα άρχισε να φοβάται όσο ανέβαινε ψηλά, μέχρι το σημείο που αποφάσισαν όλοι να φύγουν αφήνοντας το έργο στη μέση. Τη στιγμή αυτή και πρωτού αναχωρήσουν οι πατέρες, έστειλε ο Σίμων τον υποτακτικό του Ισαΐα να τους κεράσει. Αλλά αυτός ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε κατρακυλώντας πάνω στις προεξοχές του βράχου. Το θαύμα όμως έγινε. Και ο μοναχός στάθηκε όρθιος χωρίς να πάθει το παραμικρό, και μαζί με αυτόν και ο δίσκος μεταστρεβήθηκε. Τότε σύμφωνα με την παράδοση, εμψυχώθηκαν οι κτίστες και συνέχισαν τις εργασίες μέχρι το τέλος. Ο Σίμων ονόμασε από την αρχή το μοναστήρι Νέα Βιθλέαν, αλλά αργότερα αυτό πήρε τη σημερινή του ονομασία από τον ιδρυτή του και την πέτρα πάνω στην οποία είναι κτισμένο. Στη συνέχεια όμως, δυσάρεστα περιστατικά, σταμάτησαν την ανωδική πορεία της μονής. Το μοναστήρι της Ιμονόπετρας καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1850, το 1826 και το 1891.
ανακαινίστηκε από εισφορές αυτοκρατόρων, ηγεμόνων και πατριαρχών. Το καθολικό της ημονόθετας θυμάται στη γέννηση του Χριστού και την ημέρα αυτή η μονή πανηγυρίζει. Οι μοναχοί της ημονόθετας προσφέρθηκαν και έφεραν για μας μερικούς από τους χριστουγεννιάτικους ύμνους, ενώ ο Άγιος Πρώτος, Θεόκλητος Διονυσιάτης, μας παρεχώρησε κείμενό του για την βαθύτερη έννοια της εορτής των Χριστουγέννων και το ήχος της εορτής όπως επί αιώνες τώρα τελείται στο Άγιον Όρος. Στον άρθρο δεν έχει τίποτε το εμπαθώς γήινων, τα σπορκλωρικά σαφταπάτας ή τους κατιουδαίους εξωτερικούς τύπους. Τα Χριστούγεννα εορτάζονται πνευματικώς με ορθόδοξον μέθεσιν εις το μυστήριον, εις το οποίον εμβαθύνουν δια της μελέτης των Αγίων Πατέρων. Και κατανοούν το περιεχόμενο της ενανθρωπίσεως του Θεού κατά των μέτρων της διαγάπης Θεώσεως εκάστου. Το σούτον το ανθρώπο των Θεών δια φιλανθρωπίαν ανθρωπίζεστε, όσον ο άνθρωπος σε αυτόν τον Θεό δια αγάπης δυνηθείς απευθέωσε. Με πλαίσιον μη αναπαράμιλον εις κάλος και ποικιλίαν χειμερινών εικόνων φύσιν, με την βαθυτά την αγιορητική ησυχίαν, μέσα εις την διαφάνειαν της βιθλεεμικής νυχτός, αιωλονύκτη η θεοτερπής ψαλμοδία των μοναχών, εφολοκλήρου της αθωνικής χερσονήσου, με δεσπόζονταν των λαμπρών αστέρα, που μαρμέρι κατά Ανατολάς ζωντανεύουν την εν σπηλαίω γέννηση του Λόγου του Θεού και μεταφέρουν τους μοναχούς εις την ευαίσθημον εκείνη νύχτα κατά την οποίαν άγγελος Κυρίου είπε προς τους αγραβλούντας ποιμένας «Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως έστη Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ». Και εντεύθεν συντηρούν εις το βάθος των καρδιών των οι μοναχοί την Αγίαν αυτήν νύκτα που πλήθος στρατιάς ουρανίου έψαλε δια την των πάντων θέωσιν το δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Amen.
Ολόκληρο το Άγιον Όρος είναι μια πνευματική επιβίωση του Βυζαντίου. Η αναγωγή του από το επίπεδο του κράτους και της ιστορίας στο επίπεδο της εκκλησίας και της αιωνιότητας. Και αντίστοιχα η εικόνα δεν είναι ένα απλό καλλιτεχνικό δημιούργημα, αλλά η αποκάλυψη του πώς ζει ο κόσμος όλος, ο χώρος και ο χρόνος. Μετά το πέρασμά του από τη λειτουργική δοκιμασία που τα πάντα μεταμορφώνει και αφθαρτοποιεί. Το κτιστό ανήκει πρόσφερα σε κάποιον. Το άκτιστο και το μεταμορφωμένο από τη χάρη του πνεύματος ανήκει αιώνια σε όλους. Εδώ βρίσκεται ο καθολικός χαρακτήρας και η οικουμενική αποστολή του Αγίου Όρους ως εικόνος του Βυζαντίου και της εικόνος ως μεταμορφώσεως του κόσμου. Όταν οι τεκτονικοί σεισμοί συγκλονίζουν μια εποχή, απαιτούνται γερά θεμέλια. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε το ψαλμικό: «Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίας». Τα θεμέλια του νεοελληνισμού και του ανθρώπου μπορούν να βρεθούν σε αυτό που πιστεύει και ενσαρκώνει το Άγιον Όρος και η Αγία εικόνα της Ορθοδοξίας. Ο μεταθανάτιος αυτός και αναστάσιμος χαρακτήρας του Αγίου Όρους και της εικόνος ορίζουν την καθολικότητα και το χρέος του νεοελληνικού πολιτισμού. Το λειτουργημένο, το δοκιμασμένο, το περασμένο από τον θάνατο έχει άλλο χείρος, ήθος και συμπεριφορά. Αποτελεί σημείο ελπίδος πάντων των τεράτων της γης. Φανερώνει τη ζωή που αναδύεται από τον τάφο και πολιτεύεται ήδη από σήμερα, μεταμορφώνοντας τη σταθή και πρόσφυρη φύση.